Για πρώτη φορά, η μητέρα του 5χρονου Στάθη, που κατασπάραξαν τα Ροτβάιλερ την Κυριακή του Πάσχα του 2016 στην Κοζάνη, ανοίγει την καρδιά της στη Ζήνα και μοιράζεται τις ανίποτες στιγμές της τραγωδίας. Κατέβηκα στο σπίτι να κάνω καφέ και άφησα το παιδί να παίζει στο αυλί. Και συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Τα είδα. Τραυματίστηκα και ίδια από ίδια τα Ροτβάιλερ. Έχασα το ίδιο μου το παιδί και μου ζητάνε και τα ρέστα. Στο πλάι της ο δικηγόρος της. Θέλει 3.000 ευρώ απλώς στο ελληνικό δημόσιο. Πού να τα βρει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει για 30 ευρώ την ημέρα οικοδομή. Οι δυσκολίες μετά το χαμό του μονάκριβου γιού της, οι αναμνήσεις και ο αγώνας της να σταθεί όρθια. Γιατί σε μένα, γιατί το παιδί μου. Αλήθειες με τη Ζήνα. Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.